Τα Κίτρινα Γιλέκα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις στη Γαλλία. Άλλη μια διαδήλωση διοργανώθηκε το Σάββατο, ωστόσο η συμμετοχή ήταν μικρότερη συγκριτικά με τις προηγούμενες διαδηλώσεις. Περίπου 38.600 άνθρωποι έλαβαν μέρος στις πορείες στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις. Και αυτή τη φορά εκτελήθηκαν επεισόδια. Αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε πλήθος, ο ένας από αυτούς τράβηξε όπλο όπως κατέγραψε η κάμερα, κάτι που εξόργησε τους διαδηλωτές. Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 220 προσαγωγές σε ολόκληρη την επικράτεια, εκ των οποίων οι 81 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μείωση του αριθμού των ανθρώπων που κατεβαίνουν στους δρόμους. Το Σάββατο οι διαδηλωτές δεν ξεπερνούσαν τις 39.000, 50% λιγότεροι σε σχέση με τη διαδήλωση της 17ης. Οι περισσότερες προσαγωγές έγιναν στο Παρίσι, όπου υπολογίζεται ότι διαδήλωσαν περίπου 2.000 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Ερικ Ντρουέ, η ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος.